Να πάρετε τι? Να σας εξετάσουν ότι είστε υγιείς και θα σας δώσουν ένα πιστοποιητικό υγείας. Με αυτό το πιστοποιητικό θα μπαίνετε και στα σούπερ μάρκετ, θα μπαίνετε και στα ιατρία σας, θα μπαίνετε και στα φαρμακεία σας, θα μπαίνετε στη λαϊκή αγορά, στα τότε, με τα τότε δεδομένα. Σας τα λέω τα σημερινά, γιατί κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα. Οι γιατροί δίνουν πιστοποιητικό ότι είσαι υγιής, ότι είσαι εμβολιασμένος, ότι μπορείς να κινηθείς ανάμεσα τον κόσμο. Διαφορετικά απαγορεύεται από το Θεό, από τον ίδιο το Θεό απαγορεύεται εδώ από την Παλαιά Διαθήκη, να έρχεσαι ανάμεσα σε επαφή και κοινωνία με τους υπολείπους ανθρώπους. Με τους υπολείπους ανθρώπους. Και βλέπετε, αυτά τα λέει η ίδια η Αγία Γραφή και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Και γι' αυτό δεν πλησίασαν και τον Χριστό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες Θεοφόροι Πατέρες, ποιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονη Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Καθίστε παρακαλώ. Σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και εν Χριστώ αδελφές, την Κυριακή θα ακούσουμε στην εκκλησία μας ένα κομμάτι, ένα τμήμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το οποίο αναφέρεται στους 10 λεπρούς. Αναφέρεται στους 10 λεπρούς. Τι μας λέει εκεί πέρα? Μας λέει ότι ο Χριστός, λέει, πηγαίνοντας προς την Ιερουσαλήμ, περνούσε ανάμεσα από την Γαλιλαία, κατέβαινε επομένως από τη Γαλιλαία και που είναι η λίμνη της Τιβεριάδος, είναι η Γαλιλαία των Εθνών όπως ονομάζεται, γιατί, διότι ήταν πολλοί ελληνιστές εκεί, αλλά και πολλές φυλές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα ακόμα στη Γαλιλαία. Βλέπετε ότι η περιοχή της Γαλιλαίας είναι πάρα πολύ αναπτυγμένη εν συγκρίση με όλη την υπόλοιπη, το υπόλοιπο Ισραήλ. Νομίζεις ότι εκεί είσαι σε μία Ελλάδα. Το κλίμα, η λίμνη που έχει, οι πηγές επάνω στο Γκολάν, όπου από εκεί φεύγουν τα νερά που παίρνει το Ισραήλ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα δάση που έχει, ενώ κατεβαίνοντας προς τη Σαμάρια, που περνάμε από το φρέαρ του Ιακώβ, και φαντάζομαι ο πατήρ Ιωακήμ να βάζει και φωτογραφίες από τα ανάλογα μέρη που μιλάμε, να βάζει και τις ανάλογες φωτογραφίες, φίλοι μου διαδικτυακοί, ώστε να καταλαβαίνετε κι εσείς και εμείς ακριβώς το πού ζούμε και πώς ήταν τότε και πώς είναι σήμερα η κατάσταση. Αρχίζει να γίνεται πιο έρημος η περιοχή, μέχρι που κατεβαίνουμε κάτω στην Ιουδαία, εκεί που είναι τα Ιεροσόλυμα, και είναι παντελώς έρημος. Είναι η έρημος της Ιουδαίας. Εκτός εκεί φυσικά που είναι οι πόλεις, όπως είναι η Ιεριχώ, όπως είναι τα Ιεροσόλυμα, και τα Ιεροσόλυμα σήμερα η παλαιά πόλη φαίνεται πως ήταν, έτσι
είναι αρχαιοτάτων ετών με τα τείχη που έχει απ' έξω, όπως όλες οι παλιές πόλεις σε προστατεύονται από τείχη. Είναι η τρίτη φορά που έχουν κτιστεί αυτά τα τείχη, έτσι. Η νέα πόλη όμως, η Νέα Ιερουσαλήμ, είναι μια υπερσύγχρονη πόλη όπου κανείς τη θαυμάζει, διότι από τις 14 Μαΐου του 1948 έχουν φτιάξει μια Νέα Υόρκη. Έχουν φτιάξει την καλύτερη πόλη, θα μπορούσα να σας πω. Δρόμους, επιστήμη, ουρανοξύστες. Όποιος τα βλέπει αυτά και υπολογίζει ότι μέσα σε 50-60 χρόνια φτιάχτηκε και άλλαξε όψη ολόκληρο το Ισραήλ, ενώ 2.000 χρόνια που ευρίσκεται υπό κατοχή άλλοτε των μουσουλμάνων, άλλοτε των Ελλήνων, άλλοτε των Βυζαντινών, άλλοτε των Ρωμαίων και ούτω καθεξής, ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η πόλη ελευθερώθηκε στις 14 Μαΐου του 1948 και βλέπετε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχει γίνει η νύχτα μέρα. Εγώ που πηγαίνω στα Ιεροσόλυμα από το 1970 περίπου μέχρι και τώρα, μπορώ να σας περιγράψω πλήρως το πώς ήταν η Αγία Γη, εκεί που έζησε και μεγάλωσε ο Χριστός μας, οι προφήτες και οι Άγιοι μας, πολλοί, και πώς είναι σήμερα. Σήμερα είναι μια Νέα Υόρκη. Μια Νέα Υόρκη. Κι όμως στο εβραϊκό κράτος τηρείται αυστηρά ο νόμος του Μωυσέως. Ακόμα όποιος πετάξει με την αεροπορική εταιρεία την εβραϊκή εταιρεία, εκεί θα διαπιστώσει ότι και όταν σου σερβίρουν φαγητό, το φαγητό όταν έχουν νηστεία, σου βγάζουν νηστίσιμο φαγητό. Το ίδιο επίσης αν μείνεις σε εβραϊκό ξενοδοχείο. Τηρείται αυστηρά ο νόμος. Το κράτος, θα λέγαμε, ενώ είναι κοσμικό εντός εισαγωγικών, τηρεί όλους τους νόμους του Μωυσέως. Θα τις πείστε ως τους. Κάτι που εμείς το έχουμε καταργήσει. Κατέβαινε λοιπόν ο Χριστός τώρα από τη Γαλιλαία, περνάει τη Σαμάρια, το φρέαρ του Ιακώβου, για να φτάσει στην Ιουδαία, την έρημο, και να φτάσει στα Ιεροσόλυμα. Καθώς έμπαινε σε ένα χωριό μεταξύ, φαίνεται, Σαμάριας και Γαλιλαίας, τον βρήκαν 10 λεπροί άντρες και στάθηκαν μακριά του και του φώναξαν δυνατά: «Ιησού Αφέντη, ελέησόν μας». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν μας», του φώναξαν. Το συναντάνε 10 λεπροί άντρες, τους οποίους 10 λεπτρούς άντρες τους είπε τι, βλέποντάς τους εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε να σας δουν οι ιερείς σας και να σας εξετάσουν». Και καθώς πήγαιναν, καθαρίστηκαν από τη λέπρα. Ένας από αυτούς, όταν είδε ότι θεραπεύτηκε, γύρισε πίσω δοξολογώντας με δυνατή φωνή το Θεό. Έπεσε με το πρόσωπο στα πόδια του Ιησού και τον ευχαρίστησε. Και αυτός δεν ήταν Εβραίος, ήταν Σαμαρίτης. Έχει διαφορά. Ο Ιησούς του είπε: «Δε θεραπεύτηκαν και οι 10. Είναι πρώτη φορά που βλέπουμε τον Ιησού να διαμαρτύρεται, να παραπονείται. Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10. Οι άλλοι 9 που είναι? Κανένας τους δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό, παρά μόνον αυτός ο αλλοεθνής? Κανένας δεν γύρισε παρά μόνον εσύ ήρθες να δοξάσεις το Θεό?» Εδώ ομολογεί ο Χριστός ότι είναι Θεός, γιατί δεν πήγανε στο ναό να δοξάσουν το Θεό του Σολομώντα και λέει: «Κανένας δεν βρέθηκε να γυρίσει να δοξάσει το Θεό». Ομολογεί ότι είμαι εγώ ο Θεός. Εδώ φαίνεται και η θεότητα του Χριστού. Κανένας από αυτούς, παρά μόνον αυτός που δεν είναι Ιουδαίος και είναι Σαμαρίτης και είναι αλλοεθνής, τότε του είπε: «Σήκω και πήγαινε στο καλό, η πίστη σου σε έσωσε». Μα και οι άλλοι είχαν σωθεί, αλλά οι άλλοι είχαν θεραπευτεί μόνο στο σώμα. Οι άλλοι θεραπεύτηκαν, οι 9, μόνο στο σώμα. Εδώ του λέει: «Η πίστη σου σε έχει σώσει». Από εδώ και πέρα
κληρονόμησες εσύ τον παράδεισο, διότι ήρθες σε μένα τον αληθινό Θεό, που εγώ είμαι η σωτηρία των ανθρώπων. Βλέπετε ότι αυτή η επιστροφή του χαρίζει και τη σωτηρία της ψυχής του, όχι μόνο του σώματος, αλλά ο Κύριος τους έστειλε στους ιερείς. Γιατί τους έστειλε στους ιερείς? Γιατί θα πρέπει εδώ να ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, και θέλω φίλοι μου διαδικτυακοί και την Καινή Διαθήκη να την έχετε και να τη μελετάτε, και την Παλαιά Διαθήκη να την έχετε, να την μελετάτε, και όσοι δεν τα έχετε, σας παρακαλώ θα τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Μονής μας, που είναι το μοναστηριακό κελάρι.gr. Εκεί θα βρείτε όχι μόνο την Καινή και Παλαιά Διαθήκη και άλλα βιβλία μας, αλλά θα βρείτε και πολλά αγιορείτικα και μοναστηριακά τρόφιμα που παρασκευάζονται από μοναχούς. Και θέλω σας παρακαλώ να διαβάζετε Καινή και Παλαιά Διαθήκη, αλλά και όσοι ωφελείστε από αυτές τις ομιλίες, μην τις κρατάτε για τον εαυτό σας, αλλά να τις διαδίδετε, να γίνεστε ιεραπόστολοι, και γι' αυτό εκεί που γράφει εγγραφή να εγγράφεστε, να πατάτε την εγγραφή και να εγγράφεστε και δίπλα το καμπανάκι, να σας έρχεται το πίσω στο κινητό σας τηλέφωνο. Έτσι λοιπόν σας παρακαλώ, και θα το διαδίδετε και στο Facebook, και πολλοί με ρωτούν που έχουν ραδιόφωνα εάν μπορούν από το ραδιόφωνο να παίζει η φωνή μου. Βεβαίως και μπορούν και έχουν την ευλογία μου, όσοι έχουν ραδιόφωνα θρησκευτικά ή Μητροπόλων, μπορούν να το κάνουν ευχαρίστως, να αναμεταδίδουν τις ομιλίες μου από ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επανέρχομαι. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Εάν πάμε στο 13 κεφάλαιο του πρώτου τόμου της Παλαιάς Διαθήκης, που ξεκινάει η Έξοδος, έτσι έχουμε την Έξοδο και αμέσως μετά έχουμε τη Γένεση πρώτα, έτσι. Ναι, έχουμε τη Γένεση πρώτα, την Έξοδο, μετά πάμε το Λεβιτικό. Στο Λεβιτικό, στο 13 κεφάλαιο, μας μιλάει για τη λέπρα. Τότε οι άνθρωποι, ήρθε μία πανδημία, καλή ώρα, σαν τη δική μας, η οποία αυτή ήταν η πανδημία λέπρα. Και την κολούσαν από τους Αιγυπτίους κυρίως, αλλά και λόγω του κλίματος εκεί που ζούσαν οι Εβραίοι, πάντοτε είχαν, όπως αναφέρει εδώ η Αγία Γραφή των Λεβιτικών, είχαν προβλήματα δερματικά η περιοχή. Και κολούσαν από τη λέπρα. Και ο Μωυσής δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει τη λέπρα. Και τότε του είπε ο Θεός, και γι' αυτό και τους λέει εδώ ο Χριστός, θα πάτε στους ιερείς σας να σας δουν και να βεβαιώσουν ότι γίνεται καλά. Διότι αυτός που ήταν λεπρός απειγορεύεται να πάει στο σούπερ μάρκετ της εποχής εκείνης, στη λαϊκή αγορά. Απαγορεύεται να πάει και να κινηθεί στην πόλη. Απαγορεύεται να μένει σε σπίτι μέσα στην πόλη. Απαγορεύεται να πηγαίνει οπουδήποτε ήταν απομονωμένος. Και όταν έβλεπε κάποιος ότι πλησίαζαν, έπρεπε να φωνάζει ακάθαρτος, 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 για να φεύγουν μακριά. Διότι έπρεπε να κάθονται σε μια απόσταση, ώστε το μικρόβιο, ο ιός, οτιδήποτε είναι, της λέπρας, να μην κολλήσει τους αλλούντους. Επίσης, τα σπίτια τους ή τα αντικείμενά τους που χρησιμοποίησαν ή ακούμπησαν οι λεπροί, επειδή ο ιός μεταδίδεται και μέσω των αντικειμένων, έπρεπε να καταστραφούν. Έτσι το κράτος γκρέμιζε το σπίτι τους, εκεί που έμενε ο λεπρός. Αν είχε οικογένεια, έμενε στους δρόμους. Έπρεπε να βρεθεί καπαλού να πάει να μείνει. Το σπίτι εγκρεμίζεται, τα έπιπλα καταστρέφονται, τα κουζινικά καταστρέφονται, τα πάντα, διότι μεταδίδεται και με το άγγιγμα των αντικειμένων, και ζούσε το μικρόβιο και να ακούμπαγε στα ίδια αντικείμενα, μετά έπαιρνε εσύ τη λέπρα. Και όπως μας αναφέρει εδώ, όταν γινώσουν καλά, αν θεραπεύωσο, είτε διαθαύματος, είτε με οποιοδήποτε τρόπο που είχαν την εποχή εκείνη, έπρεπε τι να γίνει? Να πας
στους ιερείς, που ο ιερέας τότε ήτανε γιατρός. Θεωρείται ο γιατρός. Έτσι τον είχε ορίσει η Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός. Εκεί λέει θα πάτε. Να πάρετε τι? Να σας εξετάσουν ότι είστε υγιείς και θα σας δώσουν ένα πιστοποιητικό υγείας. Με αυτό το πιστοποιητικό θα μπαίνετε και στα σούπερ μάρκετ, θα μπαίνετε και στα ιατρία σας, θα μπαίνετε και στα φαρμακεία σας, θα μπαίνετε στη λαϊκή αγορά, στα τότε, με τα τότε δεδομένα. Σας τα λέω τα σημερινά, γιατί κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα. Οι γιατροί δίνουν πιστοποιητικό ότι είσαι υγιής, ότι είσαι εμβολιασμένος, ότι μπορείς να κινηθείς ανάμεσα τον κόσμο. Διαφορετικά απαγορεύεται από το Θεό, από τον ίδιο το Θεό απαγορεύεται εδώ από την Παλαιά Διαθήκη, να έρχεσαι ανάμεσα σε επαφή και κοινωνία με τους υπολείπους ανθρώπους. Με τους υπολείπους ανθρώπους. Και βλέπετε αυτά τα λέει η ίδια η Αγία Γραφή και εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Και γι' αυτό δεν πλησίασαν και τον Χριστό. Και γι' αυτό ο Χριστός τελικά τους έστειλε στους ιερείς για να τους δώσουν το πιστοποιητικό υγείας να μπορούν οι άνθρωποι να επανέλθουν. Και όπως σας είπα, τα σπίτια τους τα γκρέμισαν. Γιατί αν σήμερα είχαμε έναν λεπρό, το σπίτι ή μια τέτοια ασθένεια θα το απολυμέναμε. Δεν θα τον γκρεμίζαμε. Τότε δεν είχε βρεθεί η απολύμανση από την επιστήμη και γι' αυτό το γκρεμίζαμε. Και μόνον αυτό, όχι μόνον αυτό, αλλά ακούστε τι έλεγε, ότι οι ιερείς όταν κάποιος παρουσίαζε λέπρα αρχίζει και ασπρίνιζε το κομμάτι αυτό, άσπριζε και ασπρίζαν και οι τρίχες από μαύρες, γινόντουσαν άσπρες, είτε στο κεφάλι οτιδήποτε. Ήταν το πρώτο σημάδι της λέπρας. Έπρεπε να μείνουν για 14 μέρες, λέει εδώ από το στίχο 14, τώρα δεν μπορώ να το δω ακριβώς που είναι, έπρεπε να μείνουν σε απομόνωση, καραντίνα που τη λέμε σήμερα, 14 μέρες, μόνοι τους κάπου, απομόνωση. Και αν μετά τη 14η μέρα δεν εθεραπεύοντο, τότε τους απομάκρυναν έξω από την πόλη, τα λέγαμε τους κλείναν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, μακριά από την πόλη, και τους πηγαίναν οι συγγενείς σε κάποιο σημείο φαγητό, και ερχόντουσαν αυτοί και το έπαιρναν ενώ είχαν απομακρυνθεί οι συγγενοί τους. Και τι άλλο λέει? Λέει ότι οι λεπροί, έτσι το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τι έπρεπε να κάνει ο λεπρός. Τα ενδύματα του ανθρώπου στο στίχο 45, εις τον οποίον υπάρχει η λέπρα, πρέπει να είναι λυμένα και σχισμένα και το κεφάλι του ακάλυπτο, γιατί οι Εβραίοι είδατε καλύπτουν το κεφάλι όπως και ο Χριστός με ένα μαντίλι, θα λέγαμε. Είναι αυτό το επανοκαλύμαυκο που φοράμε σήμερα εμείς. Αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτό που βάζει ο Χριστός πάνω στο κεφάλι του και όλοι οι Εβραίοι. Έπρεπε να είναι το κεφάλι ασκέπαστο και τα ρούχα λυμένα, να μην φοράνε ζώνες, να μην φοράνε, για να φαίνεται από μακριά και σχισμένα, να φαίνεται και να φωνάζει ότι είμαι ακάθαρτος. Και να έχει μπροστά στο στόμα του σκεπασμένο, διότι μεταδίδεται με το σάλιο και με την αναπνοή η λέπρα. Και γι' αυτό στο στόμα του θα φοράει μπροστά ένα πανί, λέει, ώστε να είναι σκεπασμένο το στόμα του. Επιπλέον θα φωνάζει και θα λέει ότι είμαι ακάθαρτος. Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα υπάρχει επάνω του η λέπρα, αφού θα είναι μολυσμένος, θα είναι ακάθαρτος. Θα κάθεται μακριά και αποχωρισμένος από όλους τους άλλους. Η διαμονή του θα είναι έξω από τις πόλεις των ανθρώπων. Πλήρη απομόνωση. Και συνεχίζει εδώ και δίνει εντολές ο Θεός πόσο μακριά θα είναι, τι θα κάνουν, τι θα φτιάχνουν, και όταν και θα εξεταστεί ο ιερεύς το σύμπτωμα, θα απομονώσει αυτόν στην αρχή 7 ημέρες, το 50 διαβάζω, και αν δει ότι η πληγή του δεν θεραπευτεί, την 7η θα τον κάνει άλλες 7 ημέρες. Και ωστόσο θα φορεί πάντοτε τη μάσκα του μπροστά και ούτω καθεξής, και δεν θα μπορεί να πάει πουθενά εάν δεν θεραπευτεί πρώτα.
Βλέπετε κάτι το οποίο βλέπουμε και σήμερα και σε κάθε πανδημία να γίνεται. Και σε κάθε πανδημία. Και το δίνει ο Θεός. Πού είναι παρακαλώ όλοι αυτοί οι οποίοι, κάποιοι γεροντάδες, κάποιοι ιερείς, κάποιοι παπάδες, κάποιοι μοναχοί που θεωρούν τον εαυτόν τους ότι είναι πάνω από την Αγία Γραφή και λένε ότι το να φοράς μάσκα μες στο ναό είναι αμαρτία. Και πολύ ωραία ένας αγράμματος ιερέας είπε σε ένα πρόσωπο, του λέει, «Πάτερ, δεν φοράω μάσκα μες στο ναό, γιατί το θεωρώ ότι είναι προσβολή. Εδώ μέσα υπάρχει ο Θεός μες στο ναό». Και ο ιερέας αγράμματος μεν απαντά, «Απ' έξω από το ναό δεν υπάρχει Θεός». Γιατί λέει, «Απ' έξω βλέπω ότι τη φοράτε, τηρείτε τον νόμο». Δηλαδή απ' έξω δεν είναι προσβολή για το Θεό. Ο αγράμματος ιερεύς απάντησε πάρα πολύ θεολογικά. Παντού λέει το φοράει αυτός που έχει την επιδημία. Παντού τη φοράει. Είναι εντολή του Θεού. Είναι εντολή του Θεού και η μάσκα αυτή που λένε οι Άγιοι ότι απαγορεύεται είναι η μάσκα η αποκριάτικη. Το λέει οι ιεροί κανόνες. Είναι η μάσκα της αποκριάς. Με αυτή τη μάσκα δεν θα μπούμε μέσα στον ιερό ναό. Βλέπετε αδελφοί μου ότι όταν δεν διαβάζουμε γραφή, όταν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, πόσο διαστροφή γίνεται αυτών των πραγμάτων. Και γι' αυτό ακούμε την Εκκλησία. Δεν ακούμε τον κάθε γέροντα, την κάθε γερόντισα, τον κάθε παπά, τον κάθε καλόγερο. Διότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν στο λαιμό τους ανθρώπους πολλούς που πέθαναν. Που πέθαναν. Εάν εγώ σε κάποιον του πω δεν θα κάνεις αυτά που λέει η επιστήμη, έχει ο άλλος καρδιά. Και του πω όχι, μην κάνεις αυτό που λέει η επιστήμη, γιατί διάβασα εγώ ότι αυτό το χαπάκι που παίρνεις για την καρδιά, άνοιξέ το να δεις τι παρενέργειες έχει, άμα σε πιάσει μια από τις παρενέργειες θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις από τις παρενέργειες. Τολμώ να πω εγώ ότι σε κάποιον που έχει την καρδιά του, μην πάρει το χαπάκι της καρδιάς του ή της χοληστερίνης που λέει η επιστήμη ιατρική, την οποία την ιατρική επιστήμη λέει ο Θεός, εγώ την έδωκα και εγώ έδωκα ιατρούς και θα τους ακούτε λέει. Θα τους ακούτε λέει, δεν θα κάνετε του κεφαλιού σας. Και δεν τους ακούμε. Και δεν τους ακούμε. Γιατί μου είπε εμένα ο γέροντάς μου ο τάδε. Και τι είναι ο γέροντας ο τάδε. Πάνω από την Αγία Γραφή είναι. Είναι πάνω από την Εκκλησία που τον έκανε μοναχό. Ποιος τον έκανε μοναχό? Ποιος τον έκανε γέροντα? Ποιος τον έκανε παπά και αρχιμαντρίτη? Δεν τον έκανε η Εκκλησία? Τι εγωισμός είναι αυτός να νομίζω ότι εγώ είμαι πάνω τελικά από την Εκκλησία και πάνω από την Αγία Γραφή και να μην κάνω σαν λέει ο νόμος του Θεού? Μεγάλη πλάνη αδελφοί μου. Και γι' αυτό εγώ σας δείχνω, βρείτε το στο Λεβιτικό, το 13 κεφάλαιο, να δείτε που ο Θεός ασχολείται και με τις επιδημίες και δίνει ο Θεός εντολή. Και στη συνέχεια έρχεται η Εκκλησία. Η φωνή του Θεού είναι η Εκκλησία μας. Και αλίμονο σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι πάνω από την Γραφή και πάνω από την Εκκλησία. Και έχουν πάρει στο λαιμό τους και έχουν σκοτώσει ανθρώπους. Έχουν θανατώσει ανθρώπους. Δηλαδή όταν σκοτώσω εγώ σαν κληρικό, σαν οδηγό με το αυτοκίνητο και σκοτώσω έναν άνθρωπο κατά λάθος. Κατά λάθος να το σκοτώσω. Όχι μόνο κατά λάθος, αλλά λένε οι ιεροί κανόνες ότι αν μου κάνουν μια ένεση και με κοιμήσουν και εγώ κοιμάμαι, με ναρκώσουν και μου βάλει κάποιος ένα μαχαίρι στο χέρι και καρφώσω έναν άνθρωπο στην καρδιά και πεθάνει. Εγώ ξύπνησα, βλέπω δίπλα μου ένα πεθαμένο, εγώ δεν τον σκότωσα, δεν κατάλαβα τίποτα. Τι λένε οι ιεροί κανόνες? Ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω και ας μου το κάναν την ώρα που κοιμόμουνα. Διότι αφαίρεσα έστω και χωρίς τη θέλησή μου ανθρώπινη ζωή. Πώς λοιπόν όταν εγώ θα πω του αλουνού δεν θα πάρεις αυτό το φάρμακο το οποίο υπάρχει για τη θεραπεία σου, μην το πάρεις. Αν πω λοιπόν σε έναν καρδιοπαθή μην πάρεις το χαπάκι σου γιατί έχει παρενέργειες, στον άλλον μην πάρεις τη χοληστερίνη, τον άλλον μην πάρεις το χαπάκι για το ζάχαρο, τον άλλον για οτιδήποτε φάρμακο. Μην το πάρεις, μην το κάνεις.
Και ο άνθρωπος αυτός πεθάνει μετά από λίγο. Γιατί υπήκουσε σε μένα που είμαι γέροντας. Και μου λέει, εγώ έκανα υπακοή στον γέροντά μου. Ποιος τον σκότωσε αυτόν τον άνθρωπο? Δεν τον σκότωσα εγώ που τον έβαλα να μου κάνει τέτοια υπακοή και εισήλθα μέσα στον ιατρικό κλάδο, ενώ δεν είναι αυτή η δουλειά μου να εισέλθω και να δίνω εντολές ποιος θα πάρει χαπάκια, ποιος δεν θα πάρει χαπάκια, ποιος θα κάνει το ένα, ποιος δεν θα κάνει το άλλο. Είναι δυνατόν, αδελφοί μου, να παίρνω εγώ τους ανθρώπους και μετά να μπορώ να λειτουργώ, να λέω ότι είμαι λειτουργός? Είμαι πολύ περίεργος. Αυτοί οι άνθρωποι διαβάζουν γραφή, φωτίζονται από το Πνεύμα του Άγιον, ή τελικά τους φωτίζει ο δαίμονας? Μάλλον τους σκοτίζει το μυαλό και έχουν πέσει σε μεγάλη πλάνη και εγωισμό και νομίζουν ότι αυτοί κρατούν την Ορθοδοξία. Τεράστια πλάνη. Τεράστια πλάνη. Άλλα λέει η γραφή, άλλα λέει η Εκκλησία και άλλα εφαρμόζουν. Βλέπετε εδώ, ο Χριστός εφήρμοσε κατά γράμμα. Το Ευαγγέλιο αυτό μας δίνεται ευκαιρία. Ευκαιρία μας δίνεται. Και κάτι άλλο να σας πω. Και το προηγούμενο Ευαγγέλιο που ακούσαμε, όχι το 10 λεπρών, αυτό που ο Ηρώδης αποφάσισε να σκοτώσει όλα τα νήπια, για να σκοτώσει μεταξύ αυτών και τον Χριστό. Η παράδοση μας λέει, μέσα στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που ήταν περίπου 6 μήνες διαφορά με τον Χριστό, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ότι Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στη μητέρα του Προδρόμου, την Αγία Ελισάβετ, και της είπε, πάρε το παιδί, και πήγαινε εκεί σε αυτό το βουνό. Θα ανοίξει ο βράχος και θα μπει μέσα στο βράχο και θα ξανακλείσει ο βράχος, ώστε την ώρα της σφαγής να προστατέψεις τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και πράγματι υπήκουσε στον Άγγελο Κυρίου, αναφέρει ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η παράδοση μας το λέγει, πήγε στο βράχο, εκεί υπάρχει σήμερα ρωσικό μοναστήρι, άμα πάμε, είναι, πώς λέγεται η πόλη εκεί, η Ορεινή, εκεί που ήταν η Ορεινή μετασπουδής εις πόλη Ιούδα. Εκεί το χωριό λέγεται Ορεινή. Υπάρχει ρωσικό μοναστήρι και υπάρχει και το ελληνικό μοναστήρι που ήταν το σπίτι της Αγίας Ελισάβετ και του Ζαχαρία. Και κρύφτηκε πάνω στο βουνό που είναι η πέτρα που μπήκε μέσα. Και του Χριστού εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ και του λέει, για να προστατέψεις τη ζωή του παιδιού, λάβε τα μέτρα σου. Φεύγε εις Αίγυπτον. Απόψε. Φεύγε εις Αίγυπτον. Βλέπετε ότι πρέπει να προστατέψω τη ζωή. Τη ζωή μου. Λάβε τα μέτρα σου και φεύγε εις Αίγυπτον. Άρα όταν βλέπω κίνδυνο της ζωής μου από πόλεμο, από οτιδήποτε. Παλαιά στα μοναστήρια, όταν επιτεθόντουσαν οι Μουσουλμάνοι, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, κατακτητέ, ο ηγούμενος έλεγε, πατέρες, όσοι μπορείτε να μαρτυρήσετε, μείνετε να αντιμετωπίσετε τους Γερμανούς, τους Τούρκους. Γιατί θα σε μας κάψουν ζωντανούς ή θα μας αποκεφαλίσουν. Όσοι δεν μπορείτε το μαρτύριο, φεύγετε να σωθείτε. Μην τυχόν και ολιγοπιστήσετε. Και έφευγαν. Το ίδιο γίνεται με τον Χριστό. Και εγώ απλά έρωτο. Δεν θα μπορούσε ο Άγγελος Κυρίου, κατ' εντολήν του Θεού, το βράδυ πριν υπογράψει το διάταγμα ο Ηρώδης, με ένα έφραγμα να τον τελειώσει τον Ηρώδη? Δεν θα μπορούσε ο ίδιος ο Χριστός, που είναι ο ίδιος ο Θεός, να γίνει αόρατος ή να τον κρύψει και αυτόν μέσα σε μια πέτρα? Γιατί δεν το κάνει ο Θεός? Γιατί δεν το κάνει? Διότι αφήνει το ανθρώπινο να κάνουμε. Δηλαδή, τι? Ότι εγώ πρέπει να προφυλάξω τη ζωή τη δική μου, των παιδιών μου. Να το καταλάβω. Γιατί ό,τι κάνει ο Χριστός, εμείς πρέπει να το μιμούμεθα. Άρα όταν κινδυνεύει από οτιδήποτε η ζωή μας, από πολέμους, από επιδημίες, από σφαγές, από πυρκαγιές, πρέπει να λάβω τα μέτρα για εμένα και τον εαυτό μου και για τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τους άλλους. Άρα λοιπόν, η ίδια η γραφή μας μαρτυρεί και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, που είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό και ο Χριστός τους έστειλε να πάρουν και το πιστοποιητικό υγείας για να κινούνται ελεύθεροι. Και γι' αυτό πολλοί φωνάζουν ελευθερία, ότι χάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, επειδή χρειάζεται σήμερα ένα πιστοποιητικό για να κυκλοφορείς. Μα αυτό ήδη υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, ότι έπρεπε να έχεις πιστοποιητικό και τότε για να κυκλοφορείς. Απ' αλλού χάνεται η ελευθερία μας, αδέλφια.
από αλλού χάνεται. Αυτά είναι τα της επιστήμης. Αυτά είναι τα της επιστήμης, της ιατρικής. Από αλλού χάνεται η ελευθερία μας. Θα τα πούμε όμως αν χρειαστεί άλλη φορά. Όχι από εκεί. Όχι από τα πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά, βλέπετε, ήδη ο Χριστός του είπε, πήγαινε, είπε στους 10, να πάρετε και να βεβαιώσουν ή να κυκλοφορείτε ελεύθερα. Χωρίς το πιστοποιητικό δεν μπορούσε. Βλέπετε λοιπόν τι διδάγματα βγάζουμε για το σήμερα μέσα από την Καινή Διαθήκη και κάθε φορά το Ευαγγέλιο. Δεν ήταν λοιπόν το καιρό εκείνο. Είναι και τη σήμερον ημέρα. Και τη σήμερον ημέρα το Ευαγγέλιο είναι τα μηνύματά του διαχρονικά. Είτε ακούμε τη φωνή του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, είτε κάνουμε το δικό μας που μας ορίζει το ξερό κεφάλι και αντιμετωπίζουμε κατάματα τότε τον θάνατο και υπάρχει κίνδυνος να χάνουμε και την ψυχή μας, διότι δεν υπακούσαμε στη φωνή της Εκκλησίας, δεν κάναμε όσα μας είπε η ιατρική επιστήμη, δεν κάναμε όσα είπε το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη. Να είστε καλά αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να σας ευλογεί και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι, διότι την Κυριακή θα ακούσουμε αυτό το Ευαγγέλιο. Ευχαριστώ και όλους σας όσους βοηθάτε με παντίους τρόπους που εσείς γνωρίζετε το μοναστήρι μας. Ευχαριστώ που το στηρίζετε και μας αγαπάτε. Και όπως είπα, προμηθευτείτε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη μέσα από το μοναστηριακό κελάρι.gr. Χαίρετε αγαπητοί μου αδελφοί. Και εσείς χαίρετε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην.